Καλησπέρα σε όλους. 4 Τετάρτου, δύναμη, πάμε να τη δούμε. Λοιπόν, σήμερα δουλεύουμε super set, διάδες ασκήσεων, τις οποίες κάνουμε από 4 σετάκια, που σημαίνει κάνω τη μία άσκηση, κάνω την άλλη και μετά δίνω το διάλειμμά μου. Έχουμε 8 με 15 weighted single step up μαζί με wall sit max hold. 8 με 15 tempo weighted push-ups μαζί με single arm lat row. 8 με 15 weighted Bulgarian split μαζί με weighted single chair squat. Μετά έχουμε 8 με 15 weighted chair dips μαζί με weighted upper back row. Και στο τέλος έχουμε high plank toe slide μαζί με single side plank rotators. Πάμε να τα δούμε όλα. Λοιπόν, στο πρώτο έχουμε το βάρος και από την ώρα που έχω το βάρος στο πόδι μου είναι αυτό που κάνει τα ανεβοκατεβάσματα. Πατάω καλά τη φτέρνα μου πάνω, ανεβαίνω, κοιτάω πάντα πιο μπροστά, κατεβαίνω σταθερά. Θα διαλέξω ένα βάρος που οι 8 με 15 να είναι πολύ δύσκολο. Μπορώ να βάλω το βαράκι μου, μπορώ μια τσάντα με βιβλία, με κουκάλια, με ό,τι θέλω. Πρέπει να διαλέξω βάρος που να με δυσκολεύουν αυτές οι επαναλήψεις. Εάν και χωρίς βάρος οι 8 μου είναι δύσκολες, καλό είναι να μείνω εκεί. Ή να δοκιμάσω ένα πολύ μικρό βάρος. Κάνω το ένα πόδι, φεύγω για μια ισορροπία στον τοίχο. Την έχουμε ξανακάνει. Λίγο μικρό άνοιγμα στα ισχύα. Πατάω περισσότερο με τις μύτες για να σπρώχνω μπροστά, αλλά όλο το πέλμα μου είναι κάτω. Μένω σταθερά, κουμπάω λεκάνη, κουμπάω πλάτη, χέρια μπροστά, όσο μπορέσω. Ξεκουράζομαι, αλλάζω πόδι. Το κάνω 4 φορές. Στη συνέχεια, τσάντα, μπορώ να τη δέσω κιόλας. Έρχομαι κάτω, έχω βάλει το βάρος που πρέπει, τόσο βάρος, που να βρω δύσκολες 8 με 15 αρχές επαναλήψεις. Κάνω το σετάκι μου, βγάζω και παίρνω το βάρος που πρέπει για να κάνω τις κοπηλατικές μου. Οι κοπηλατικές είναι εδώ. Στήριγμα σε ένα σημείο πλάτης για να μην σπάει η λεκάνη μου. Έχω έξω το στήθος πίσω η λεκάνη και τραβάω χαμηλά. Τραβάω τον αγκώνα μου κλειστά, δίπλα τα πλευρά. Τελειώνω το ένα χέρι, τελειώνω το άλλο και ξανά. Κάνω τις κάμψεις, κάνω το ένα χέρι, κάνω το άλλο. Μετά το διάλειμμα. Το κάνω και αυτό 4 φορές. Λοιπόν, συνέχεια. Weighted Bulgarian split. Φορτώνω το βαράκι εδώ μπροστά, ή την εξάδα μου εδώ πάνω, είτε την τζαντούλα μου πίσω. Εδώ και αυτό. Το πόδι σταθερά και κάνω Bulgarian split, που σημαίνει προσέχω το γόνατο να μην φεύγει μπροστά, ελεύθερο το πίσω πόδι, το βάρος πάει προς τα πίσω και κάτω και ανεβαίνω. Όλη η πίεση είναι στη φτέρνα αυτού του ποδιού μπροστά. Μπορώ πίσω να έχω το πέλμα μου ολόκληρο να πάει, αν το νιώθω καλύτερα. 8 με 15, άρα έχω διαλέξει το αντίστοιχο βάρος. Κάνω το ένα πόδι και με τόπου στην καρέκλα μου με το ίδιο βάρος που έχω διαλέξει, το πόδι που είχα μπροστά στις προβολές, είναι αυτό που πατάει συνέχεια κάτω, το άλλο είναι στον αέρα. Κάθομαι, σηκώνομαι, πάω πάλι για 8 με 15. Οπότε δουλεύω το ένα πόδι στις δύο ασκήσεις, στα δύο σετάκια και καπάκι το άλλο πόδι. Κάνω το ένα πόδι διασκήσεις, κάνω το άλλο πόδι διασκήσεις. Αυτό γίνεται 4 φορές. Το διάλειμμα είναι υποκειμενικό. Στη συνέχεια, μπορώ
δύο σκαπό, δύο καρέκλες. Μπορώ επίσης να προσθέσω λίγο ύψος για να το νιώσω καλύτερα. Καλό είναι, αντί για εξάρτηση εδώ, στα σκαπό πάνω να προσθέσει τη βιβλία που είναι λίγο πιο σταθερά. Θα έρχομαι εδώ, σταθερά. Τα πόδια θα κουμπάνε κάτω οι μυτούλες λίγο χωρίς να βάζω δύναμη. Έρχομαι κάθετα, λυγίζω. Έχω ένα ελαφρύ σκύψιμο μπροστά. Καθώς κατεβαίνω οι αγώνες να μην κοιτάνε πολύ έξω, να είναι προς τα πίσω. Και βοηθάω λίγο με τα πόδια μου την κίνηση, λίγο. Για τους προχωρημένους μπορώ να μην ακουμπάω πουθενά. Κάτω, ψηλά. Καλό είναι να ασχοληθείτε με το να φτιάξετε μια σταθερή βάση εδώ. Η καρέκλα να μην γλιστράει στο πλακάκι. Αν γλιστράετε, μπορείτε να βάλετε από κάτω μια πετσέτα να κουμπάει πάνω η καρεκλίτσα σας. Μπορείτε δύο κουτιά αν έχετε. Τραπέζι, ίσως. Εδώ που κάνω αυτό, ένα σετάκι, παίρνω δύο εξάδες στα χέρια μου. Έρχομαι σκυφτός και από αυτή τη θέση χωρίς να σπάω το πλάτη μου έξω το στήθος, τραβάω ανοιχτά τους αγκώνες μου εδώ. Ανοιχτά. Μπορεί να είναι δύο εξάδες, μπορεί να είναι δύο τετράδες, μπορεί να είναι δύο μικρά φτιαγμένα μπουκαλάκια από τη μία και από την άλλη και κάνω το ίδιο πράγμα. Ανοίγω. Θέλω το στήθος έξω συνέχεια, έτσι. Τελευταία άσκηση. Την έχουμε ξανακάνει. Κάνουμε λίγο να τη δούμε. Λοιπόν, θέλουμε να είμαστε σε ένα σημείο που να γλιστράει κάτω. Οπότε ιδανικά πλακάκι. Μπορώ να βγάλω και τα παπούτσια μου να είμαι με τις κάλτσες για να γλιστράω σίγουρα. Στο σημείο που ακουμπάω, ας βάλω μια πετσετούλα για να μην γλιστράνε τα χέρια. Θέλω να είμαι σε αυτή τη θέση και από εδώ, αφού βρω ισορροπία σε πλάντς, τραβάω ψηλά και γλιστράω το σώμα πίσω. Το δείχνω. Είμαι εδώ. Τραβάω ψηλά. Γλιστράω. Και αφήνω το σώμα να φύγει πάλι πίσω. Μαζεύω, ψηλά, γλιστράω πίσω, μέχρι την ευθεία. Εάν με ζορίζει αυτή η θέση, αν μου είναι πολύ δύσκολη αυτή η άσκηση, κρατάω απλά την ισορροπία μου εδώ και κάνω μπρος πίσω με τα δάχτυλα. Μέχρι να εξαντληθώ. Δεύτερη άσκηση, έρχομαι σε πλάι διαστήριξη. Έχω ψηλά τη λεκάνη μου και θέλω rotators, δηλαδή με το χέρι εδώ πάω μέσα και στρίβω. Δεν χρειάζεται να είναι τεντωμένο, μπορεί και λυγισμένο. Μέσα, στρίβω. Κάνω τη μία πλευρά, κάνω και την άλλη. Σε αυτό έχω την επιλογή πάντα να κάνω μια απλή ισορροπία στα γόνατα. Εδώ. Όσο αντέξω από τη μία, όσο αντέξω από την άλλη. Υπομονή, παιδιά. Καλή δύναμη.